και τώρα είναι ο Σακελαρίδης, ο οποίος θα περάσει την παλιά πιο δίπλα εκεί για τον Κουβελά. Από την άλλη μεριά τώρα η μπάλα στον Γκόβαρη και τώρα στον Κωστή. Ο Κωστής βγάζει την σέντρα και έχουμε το αυτογκόλ. 1-0, τα μετέωρα ανοίγουν το σκορ πολύ νωρίς με το αυτογκόλ το οποίο σημειώνει η ομάδα του Μεγαλοχωρίου με τον Αθανασόπουλο, είναι παίκτης ο οποίος άθελά του θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Κουβελάς, η παλιά του Κουβελά για τον Σαμούτης, πλασάρι, απόκρουση από τον Πανέτσο και τελικά η προβολή από τον Λίτσο και το 2-0 για τα μετέωρα στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Καραμπαγκιώτες λοιπόν κάνουν το 2-0 αφού πρώτα προηγήθηκε η μεγάλη ευκαιρία με τον Σαμούτη να πλασάρει, τον Πανέτσο να πραγματοποιεί πραγματικά πολύ μεγάλη απόκριση, αλλά όμως ο Λίτσος με κοντινή προβολή δεν θα στοχίσει και θα πετύχει ένα όμορφο γκολ κάνοντας το 2-0. Φορτούνης τελικά εκτελεί και μπάλα στα δίκτυα, ένα φοβερό γκολ από τον Θοδωρή τον Φορτούνη. Έκαναν την κομπίνα εκεί οι παίκτες των Μετεώρων, άφησαν την μπάλα τελικά στο Φορτούνη, ο οποίος με μια βολίδα δεν αφήνει περιθώριο αντίδραση στον Πανέτσο. Η μπάλα στο δοκάρι και συνέχεια στα δίκτυα για το 3-0. Τα Μετέωρα λοιπόν από πολύ νωρίς παίρνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Τελείο Κουβελάς. Κεφαλιά και το 4-0 από το Φορτούνη σε ρυθμούς προπονήσεως αυτό το τέρμα. Έγινε η σέντρα λοιπόν από τον Σακελαρίδη και ο Φορτούνης στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας με κοντινό πλασέ θα κάνει το 4-0 δίνοντας διαστάσεις θριάμβου. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Καραΐσκο, αυτός περνάει την παλιά εκεί και έχουμε το... την παράβαση, δεν ξέρω αν είναι εντός περιοχής, πέναλτι. Είναι πέναλτι για το Μεγαλοχώρι που θα έχει την ευκαιρία εδώ να μειώσει και κίτρινη κάρτα την οποία θα δει ο Παπα-Νικολάου. Το πέναλτι λοιπόν με τον Καραΐσκο, ο οποίος θα νικήσει τον Βλαχάβο που έπεισε σωστά αλλά δεν μπόρεσε όμως να αποκρούσει. 4-1 λοιπόν, έχουμε τη μείωση του σκορ εδώ για την ομάδα του Μεγαλοχωρίου. Δεν ξέρω τώρα τι παραπάνω μπορεί να πετύχει στο μάτς.